Δύο πυροσβεστικά οχήματα με τον αντίστοιχο εξοπλισμό τους παραδόθηκαν σήμερα από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος στους Δήμους Φοινικαίων και Δρόπουλης της Αλβανικής Δημοκρατίας. Η δωρεά αυτή εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νικόλαο Τόσκα και αποβλέπει στην ενίσχυση των υπηρεσιών πυρόσβεσης των παραπάνω Δήμων. Η παράδοση των οχημάτων πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Υπήρου στην πόλη των Ιωαννίνων, παρουσία του Υπαρχηγού Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Πυροσβεστικού Σώματος. Δημοσθένη Αναγνωστάκη. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Αλβανικής Δημοκρατίας παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Αλβανίας στα Γιάννενα, Περβίν Γκικουρία, ο Δήμαρχος Δήμου Φοινικαίων Λεωνίδας Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δρόπολης Μιχαήλ Μάνος και ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δρόπολης Αλκιβιάδης Κώστας. Το παρόν στην τελετή έδωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Σημασία έχει ότι από το 2007. Που ξεκίνησε με το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο υπεγράφει της ελληνικής κυβέρνησης με την αλβανική κυβέρνηση που υπεγράφει εδώ στα Γιάννενα, έχει ξεκινήσει μια συνεργασία στο επίπεδο περισσότερο να παρέχουμε τεχνογνωσία, γνώση και εμπειρία από την τεράστια εμπειρία που έχει το Πυροσβεστικό Σώμα στις δασικές πυρκαγιές. Παρέχουμε επίσης υποστήριξη σε μέσα, σε υλικά, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Φέτος για πρώτη φορά, πέρα από τις επίσημους φορείς του αλβανικού κράτους, μετά από αίτημα του Δήμου Φοινικαίων και του Δήμου Δρόπολης, προς τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, εγκρίθηκε η χορήγηση δύο οχημάτων, έτσι ώστε να ενισχυθούν αυτοί οι δύο δήμοι, οι οποίοι επλήγησαν πέρσι από τις πολλές πυρκαγιές. Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Οι υποδομές δεν είναι στο βαθμό που θα εξυπηρετούνταν επιχειρησιακά η κατάσβεσή τους. Παρασχέθηκε αεροπορική βοήθεια, αλλά τη μεγαλύτερη σημασία και τη μεγαλύτερη συνδρομή μπορεί να παρέχουν οι επίγειες δυνάμεις. Έτσι, ξεκινήσαμε με αυτά τα δύο οχήματα. Στο επόμενο στάδιο να παρέχουμε εκπαιδεύσεις. Έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο 15ήμερο, έτσι ώστε και αυτοί να μπορέσουν να αναπτύξουν έναν στην αρχή μικρό μηχανισμό, ο οποίος να εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο για να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω εγκαρδέως για αυτή την περίσταση δωρεάς εναντίον των δύο Δήμων Δρόπολης και Φοινικαίων. Πιστεύω ότι αυτή η πράξη δείχνει τη διαδρομή συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Υπήρου και του Πυροσβεστικού Σώματος Αργυροκάς. Αποδεικνύει ότι ο οικουμανισμός της δωρεάς της πράξεως αυτή δεν είναι διαχωριστική πράξη, αλλά ενισχύει την περίσταση προστασίας της περιουσίας και της φιλίας. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικότερα όλους τους που συνδράμαν σε αυτήν την αποτελεσματικότητα αυτές τις πράξεις, όπως το Υπουργείο, τα εν λόγω Υπουργεία ελληνικής πλευράς και της αλβανικής πλευράς. Εγκάρδια ευχαριστήρια και αυτή η πράξη να συνεχιστεί αυτή, όπως και η συνεργασία της εκπαίδευσης που είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Γεωργουακόπουλο. Εγώ θυμάμαι όταν πέρσι ήταν παρόν ο κύριος Μάνος, η υπουργός κυρία Κουμπάρου, το πήρα με τον κύριο Κώστα, τον υπουργό, έδωσε εντολή να βοηθήσουμε τα μέγιστα. Σήμερα, τότε έγινε μια συζήτηση και είπαμε ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, καθώς σήμερα ο κύριος Κώστας το κάνει πράξη και παρέχει στους δύο δήμους από ένα πυροσβεστικό όχημα. Για νέα πράξη, συνεργασία των δύο κρατών δίπλα-δίπλα. Θέλω και κάτι άλλο να πω, να μην ξεχνάμε ότι το 2000 από μη συνεργασία εμείς χάσαμε 10 συνανθρώπους. Αύριο με τις Αγίες Μαρίνες θα τους θυμηθούμε όλους στο σύνορο εκεί με την Κοψορίτσα. Από όταν όμως, και το λέω γιατί είναι ο κύριος Μαρμουσάκης, υπήρχε συνεργασία στα σύνορα και με το προηγούμενο τον πρώτο του κύριο Σταυρόπουλο και με εσάς στη συνέχεια άλλαξαν τα πράγματα στα σύνορα. Και αυτό συνεχίζει από τότε με όλους που πέρασαν στη διοίκηση Υπήρου και όλα τα στελέχη. Πλέον ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να βοηθήσουμε και μέσα για να είμαστε όλοι καλά. Θέλω επί της ευκαιρίας να εκπράσω
τις ειλικρινείς ευχαριστήρες προς το Υπουργείο Ιστορικών, προς το αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Κώστα, που συνέβαλε να γίνει πράξη αυτή η θέληση του έτου πρότυμά μας. Να ευχαριστήσω επίσης το Γενικό Φιλοσοφικό Σώμα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, επίσης να ευχαριστήσω την Ελληνική Πρεσβεία στα Πύρανα και το Γενικό Προξενείο Αγιοπάστρο, που έχουν αποτελέσει έναν, θα έλεγα, τρίκο αποτελεσματικό και ήταν δίπλα μας πάντα σε θέματα ζωτικής σημασίας στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Θέλω επίσης ευκαιρίας να εκφράσω την ευγνωμοσύνη των πολιτών που εκπροσωπεύω, του Δήμου Φοινικιών, για αυτή την γενναιότερη πράξη, θα έλεγα, εξέπαινη πράξη, που όχι μόνο θα μας είναι χρήσιμη, τα αρχήματα αυτά θα είναι χρήσιμα να αποτελέσουν να φυλάξουν το δάση μας, αλλά αυτό που έχει πιο σημασία είναι να προστατεύσουμε τη ζωή των πολιτών μας. Και αν έχουμε εδώ υπόψη ότι τα χωριά μας σήμερα εκπλούνται γενικώς από ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αυτό που θα έχει πολύ πιο σημασία, θα έλεγα, θα είμαι πάλι περήφανος, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω στα χωριά μας τη λέξη από αυτούς τους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ότι αυτό το έφερε η Ελλάδα. Αυτό πιστεύω θα λέει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση. Είστε κοντά μας ξανά με αυτή την αξιόπινη γενναιοτορία του πυροσβεστικού που θα δώσετε στο Δήμο μας, στο Δήμο Ντρόπολης. Είναι ο πρώτος επόμενος Δήμος που απαρτίζεται από 41 ελληνικά χωριά, μειονοτικά χωριά. Όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, πέρσι τηλεφωνήσαμε του κύριου Υπουργού από εκεί που τα βουνά στο Περιαχάτη. Ήταν μέσα στις επάλξεις, γνώριζε το πρόβλημα που βρισκόμασταν στο χάος. Είχαμε μια νεοσύστατη υπηρεσία που την μετέφερε η κεντρική κυβέρνηση της Αλβανίας στους Δήμους, αλλά δίχως μέσα εμείς, με ψυχή, όπως είπε και ο κύριος Αναγνωστάκης, και με γνώση του αυτού που πρέπει να κάνουμε, θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα να έχουμε μια σωστή υπηρεσία που θα συμβάλλει, βάλει ο βραχίωνας για να προστατεύσουμε τα δάση μας, τα οσκοτόπια. Ευχαριστούμε στον κύριο πρόξενο Αργυροκάστρο, στην πρέσβερα, σε εσάς κύριε πρόξενε Ιωαννίνο, για ό,τι κάνατε για μας.